εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύς ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της Αγίας, αυτού χαρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής σου εργός, ελθέ και σκήνωσε ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίως και σώσον τα καθέκτα σπιτάς ημών. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτων, θανάτων πατήσας και πίστευτης μνήμαση ζωήν χαρισάμε. Πάντως, όσο και αν αποστασιοποιηθεί από το Χριστό, απομακρυνθεί από το Χριστό, ο κόσμος ο Χριστός ζει. Άλλωστε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, είπε ο Χριστός. Και η ζωή. Και σαν εχθές ή επροχθές το Σάββατο, στην εκκλησία διαβάσαμε έναν Απόστολο που ήταν απολογία του Πέτρου στο συνέδριο το εβραϊκό που τον ανέκρινε το δικαστήριο των Εβραίων, Γραμματής και Φαρισαίοι. Δεν θα ξαναμιλήσεις άλλη φορά στο όνομα αυτού του Ιησού του Ναζωραίου, των αρχηγών της ζωής, λέει ο Πέτρος, αυτόν που είναι ο αρχηγός της ζωής, που δημιούργησε, λέγει και ο πρωτομάτης Στέφανος στην απολογία του εκείνους, τον κόσμο ολόκληρο. Όχι. Ένα έχω να κάνω και αυτό θα πράξω, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Τρεις λεξούλες. Πειθαρχήν δι Θεό. Δηλαδή, εγώ, λέει ο Πέτρος, στο συνέδριο θα πειθαρχήσω στο Θεό. Τόση δύναμη ώστε να αντιστέκεται όχι στο συνέδριο αλλά στο θάνατο που τον απειλούσαν. Τον απειλούσαν ότι θα τον εκτελέσουν. Και εκείνος είπε όχι. Εγώ θα πειθαρχήσω στο Θεό, στον αρχηγό της ζωής, τον οποίον εμείς ανήλατε, σκοτώσατε, κρεμάσατε σε ξύλο. Το σκοτώσατε αφού το κρεμάσατε επάνω στο ξύλο. Γιατί άραγε τόσο πόθο
τόσο παλμό, τόση επιθυμία, ώστε να βλέπουν μπροστά αυτό που είναι το φόβητρο όλων των ανθρώπων και να μην το φοβούνται. Το θάνατο δηλαδή. Το θάνατο δηλαδή. Σίγουρα, πιο πολύ σίγουρα από ότι αλληλοβλεπόμαστε και λέμε να ο Αναστάσιος, να ο Βασίλειος, να ο Νικόλαος, να ο Ιωσήφ, το λέμε με τα μάτια, δεν υπάρχει έτσι ότι δεν είναι πραγματικότης. Πιο σίγουροι σαν Απόστολοι ότι ο θάνατος δεν είναι δυνατός. Του έβγαλε το κεντρίο ο Χριστός. Του έβγαλε το κεντρίο, το δηλητήριο, το έβγαλε όλο. Γι' αυτό την νύχτα της Αναστάσεως ακούμε τον Ιερό Χρυσόστομο. Τελευταία ευχή, στην τελευταία ευχή, να λέει «Πού σου θάνατε το κέντρον, πού είναι τώρα το κεντρί σου, πού είναι η δύναμη που αφαιρούσε στις ζωές ή που δεχόσανα τους θνητούς στον Άδη και τους κρατούσες. Σου αφαίρεσε το κεντρί εκείνος που κατέβηκε στον Άδη». Εκείνος που κατέβηκε στον Άδη. Ο αρχηγός της ζωής. Η αυτοζωή, η αυτοζωή κατέβηκε στον Άδη. Και λέει εκεί ένα τροπάριο από αυτά που διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, τα εγγόμια, εσκύλευσε τον Άδη, δηλαδή του πήρε λάφυρα, κατέβηκε κάτω στον Άδη, ξεγελάστηκε λέει ο διάβολος, αλλιώς δεν θα έβαζε τους Εβραίους να το σταυρώνε. Ξεγελάστηκε, πίστευε λέει ότι ο σταυρός είναι και το τέλος του Ιησού του Ναζαρέου. Να θυμηθούμε λίγο τους δύο Αποστόλους, τους δύο, που απολογούνται στο συνέδριο το Πέτρο και τον Ιωάννη, έχουν ανέβει στο Ιερό επάνω, έχουν προσκυνήσει, έχουν κάνει καλά ένα παράλληλο, τους έχουν συλλάβει, και τους απειλούνε «Μη το ξανακάνετε αυτό», τους κλείνουνε και στη φυλακή. Και εκεί στο συνέδριο που απολογούν το ήταν και ένας δικηγόρος, αλλά αυτός ο δικηγόρος ήταν φωτισμένος, δεν ήταν ακόμη, ανήκε στην παράταξη του Κυρίου, αλλά πέρασε και καλός λογισμός από το μυαλό του, καλός λογισμός, μεγάλη δουλειά καλός λογισμός, πολύ μεγάλη δουλειά, από το να βλέπεις όλα στραβά, όλα μαύρα, άσε και μια ακτίνα του ηλίου να περάσει, μήπως το μαύρο γίνει άσπρο, και δεν είναι μαύρο αλλά είναι άσπρο. Έτσι λοιπόν και αυτός ο Γαμαλιήλ, ο νομικός, τους είπε «Ξέρετε κάτι, μην τους κάνετε κακό, αφήστε τους να φύγουν, μήπως», έβαλε ένα μήπως, ωραίο μήπως, «αυτό που κάνουν αυτοί, Πέτρος και Ιωάννης, είναι του Θεού έργο. Και αν εσείς πολεμάτε αυτούς, είναι σαν να πολεμάτε τον Θεό τον ίδιο. Μήπως θεομάχη γίνεται. Μήπως κάνετε μάχη εναντίον του Θεού». Και ανέφερε και το παράδειγμα. Για θυμηθείτε αυτόν που πέρασε προ καιρού έναν
που δίδασκε μακριά από το Θεό διδασκαλίες, τον ακολουθήσανε, λέει, πέθανε, ξεχάστηκε και το όνομά του. Το ίδιο κάτι και εδώ. Αφήστε, και άμα είναι κάτι τέτοιο και δεν είναι το Θεό, θα σβήσει μόνος. Σβήσει μόνος. Τον αρχηγό της ζωής. Αποδεικτικά αποδείξεις για αυτή την πραγματικότητα. Στο χρόνο που έχουμε μπροστά μας και ζούμε, ή κι αν ζήσουμε, αποδείξεις για όποιον θέλει να διαπιστώσει ότι ζει ο Κύριος, επαναλαμβάνω, αποδείξεις για όποιον θέλει να διαπιστώσει ότι ζει ο Κύριος, πλησιάζοντας καλοπροαίρετα, μπορεί να τις έχει όποια ώρα και στιγμή θέλει μπροστά του. Επαναλαμβάνω, όποιος θέλει να πιάσει τον αρχηγό της ζωής, αυτό που αναστήθηκε και που λέει ο κόσμος, πήγε κανείς και γύρισε. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Τέλος, ποτέ δεν πρόκειται να ακουμπήσεις την αλήθεια που λέγεται Χριστός και ζωή, λέγοντας ότι κανείς πήγε και γύρισε. Όχι. Έτσι, όχι. Επαναλαμβάνω, καλοπροαίρετα, εντελώς ελεύθερα και εντελώς αγαπητικά και ερωτικά πλησιάζεις τον Κύριο, σου αντιπροσφέρει όχι όση ποσότητα έχει δική σου αγάπη του προσφέρεις, και αυτή δική του είναι, αλλά πολλαπλάσια αγάπη και με αποδείξεις. Ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μετά Χριστόν είναι ο πρώτος από τη χωρία των Αγίων και των Μαρτύρων, λέει, αναπνέουμε κάθε φορά που κάνουμε εισπνοή για να ζήσουμε, περπατάμε, κινούμεθα, υπάρχουμε, και μέσα σε αυτή τη διαδικασία είναι ο Κύριος. Εν αυτό ζώμεν, μέσα στον Κύριο ζούμε και κινούμεθα και υπάρχομεν και εσμέν. Και η αναπνοή μας, η ύπαρξή μας και το παν είναι μέσα στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Είναι η ζωή. Δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό, σημαίνει ότι δεν προσεγγίσαμε με όση σοβαρότητα απαιτείται, με τη σοβαρότητα δηλαδή που χρειάζεται, δεν προσεγγίσαμε τον Κύριο. Γιατί εκείνος που έχει προσεγγίσει και έχει αγκαλιάσει τον Κύριο εσωτερικά,
δεν του μιλάει μία φορά την ημέρα του Κυρίου ή δύο φορές την ημέρα. Με τα πρόσωπα που αγαπάς ζητάς συναναστροφή συγγνή. Με τα πρόσωπα που αγαπάς, και αν είσαι ερωτευμένος, δεν χρειάζεται παρεξήγηση αυτό. Το λέγει ο Χρυσόστομος. Στον Άρη να πάει το πρόσωπο που αγαπάς, συνομιλείς πνευματικά μαζί του. Λέει, όση απόσταση κι αν είναι, την μηδενίζει ο έρωτας και η αγάπη. Την μηδενίζει. Εάν όμως δεν αγαπάς και δίπλα σου να είναι το πρόσωπο που τυχόν υπάρχει, δεν το βλέπεις. Δεν έχεις μάτια που χρειάζεται για να το δεις. Γι' αυτό μπορεί να περάσεις δίπλα του και να μην το δεις καθόλου. Οι Απόστολοι ζούσαν υπαρξιακά στο πετσί τους μέσα, στο αίμα τους, την παρουσία του Κυρίου. Πώς θα κάνουμε, λέει, το κακό ή την αμαρτία, να τον αργηθούμε, που έχισε το αίμα του για μας, λέγανε. Τον αρχηγό της ζωής μας. Και εμείς, αν ο Χριστός είναι ο αρχηγός της ζωής μας, τι πρέπει να είμαστε? Λέγει ο γέρον Παΐσιος, την ευχή του να έχουμε από ψηλά που είναι, Αρχοντιάνο ρε, Αρχοντιάνα έχετε, Αρχοντόπουλα είσαστε. Αρχοντιά. Και τι είναι Αρχοντιά γέροντα, τον ρωτάει η μοναχή. Αρχοντιά είναι να μην έχεις κανένα δικαίωμα, αλλά να παραχωρείς τα δικαιώματά σου στους άλλους. Λέει και ένα ωραίο γεωπαϊσιο ακόμα. Αν θέλεις να έχεις μόνο δικαιώματα, τότε η ειρήνη ποτέ δεν θα βρεις μέσα σου. Ποτέ. Εκείνος που θέλει να έχει μόνο δικαιώματα, η ειρήνη μέσα του δεν έχει. Και μην ψάχνει να πει ότι του φταίει ο ένας και ο άλλος. Τελείωσε. Σε αυτό το σημείο θέλω πάντα να προσθέσω κάτι που είναι σημαντικότατο. Θέλεις να αρωματιστείς, λέει ο πατέρ Παΐσιος, με το άρωμα εκείνο που πνέει στον Παράδεισο, θέλεις, δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο παρά να σκύψεις κάτω το κεφαλάκι σου, να μην το κρατάς ψηλά και εμποδίζεις τους άλλους. Και όταν ακόμα σε ενοχλεί ο άλλος, ουσιαστικά σε ενοχλεί όπως λέει ο κόσμος, και του λες και ευχαριστώ και ταπεινώνεσαι, αυτή την αφαίρεση που κάνεις από τον εαυτό σου και τον χαμηλώνεις, στην προσθέτει ο Κύριος σε άρωμα Αθείας Χάριτος. Άρωμα Αθείας Χάριτος. Δεν υπάρχει πρόβλημα εάν στην πράξη εφαρμοστεί το σκύψιμο σε εκείνο που σκύπτει το κεφάλι. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Προβλήματα έχουν όσοι έχουν εγώ. Όσοι έχουν εγώ. Και θέλουν να περνάει
το δικό τους, τότε δεν υπάρχει Χριστός καθόλου. Είναι για αυτούς, αφού έχουν υψώσει το εγώ, πεθαμένος ο Χριστός. Είναι πεθαμένος και είναι καλύτερη χριστιανή. Λέγει ο προφήτης που γιορτάζει σήμερα, ο προφήτης Ισαΐας: «Παιδιά εγέννησα», σε μια προφητεία, «και τα ανύψωσα». Και εννοεί τον κόσμο. Ποιος γέννησε παιδιά? Δεν γέννησε ο προφήτης Ισαΐας, μιλάει εξ ονόματος του Θεού, ως αντιπρόσωπος του Θεού. «Έκανα παιδιά και τα ανύψωσα». Αυτά όμως τα παιδιά με αθέτησαν, δεν πειθάρχησαν καθόλου στον νόμο. Καθόλου. Όταν λέμε καθόλου στον νόμο, αν βάζαμε μία ζυγαριά για να μετρήσουμε ένα μέτρο, να κάτι να μετρήσουμε, πόσο βαρύτητα από αυτή την οθεσία που λέει ο προφήτης διατηρούμε. Λέει ότι έκανε παιδιά ο Θεός. Για να βάλουμε στη ζυγαριά αυτό, είμαστε παιδιά του Θεού. Πόσο βάρος θα έχει? Θα έχει το 100% ή θα έχει το 2% ή το 1%? Να έρθουμε λίγο κοντά. Λίγο κοντά. Γιατί ζητάτε να με πιάσετε με τα χέρια αφού δεν με πλησιάζετε? Να με πιάσετε αφού δεν με πλησιάζετε? Εγώ σας λέω, λέει ο Κύριος καθαρά, μελετάτε τα σγραφάς. Άμα μελετάτε τις γραφές, θα γίνει η αποκάλυψη μεγάλη. Θα δείτε το πρόσωπό μου εκεί μέσα. Θα με βρείτε εμένα ζωντανό. Μελετάτε τα ζραφάς. Και άμα ρωτήσουμε χριστιανούς από τις μέρες, θα σου πούνε ότι ξέρεις, κουράζομαι όταν ανοίγω την Αγία Γραφή να διαβάσω. Ξέρεις, μου έρχεται ύπνος. Ξέρεις, έχω δουλειά. Ξέρεις, δεν μπορεί αυτό που λέει η Γραφή. Ότι όλα τα άλλα τα κάνουμε, μόνο αυτό δεν κάνουμε. Μελετάτε τα σγραφάς, ότι αυτές οι συν εμαρτυρούσε περί εμού. Αυτές μιλάνε για μένα. Όταν λοιπόν δεν συναναστρέφεσαι με την Γραφή, που Αγία Γραφή σημαίνει ότι συναναστρέφεσαι με τον Κύριο, τελείωσε, δεν γνωρίζεις τον Κύριο. Είναι μακριά από σένα ο Κύριος. Απ' την άλλη μεριά λέει ο Δαβίδ, λέγαμε χθες ή προχθές στην άλλη ομιλία, ότι αυτός που μελετάει τη Γραφή, θα το πω και στα αρχαία αποστολή βέβαια, αλλά το λέω πρώτα έτσι να το καταλάβουμε, μοιάζει με το δέντρο που είναι φυτευμένο στο γάργανο νερό στο ποτάμι, που δεν του πέφτει το φύλλωμα, λέει, ποτέ, είναι ολοπράσινο. Ας πούμε, μελετάει τη Γραφή. Το ποτάμι είναι η Γραφή, το δέντρο είναι, ας πούμε, μελετάει τη Γραφή, έχει την καρδιά του πάντα θαλερή, πράσινη, αρενοπή, καρπερή. Το σπουδαίο είναι ότι το φοβερό μάλλον είναι, μελετάει τη Γραφή ο Αντίχριστος που πολεμάει τον Χριστό και δεν μελετάει ο βαφτισμένος για να γνωρίσει τουλάχιστον τον Χριστό. Για να δει την παρουσία του, θα του πει «Εδώ είμαι εγώ, ο Ιερός Αυγουστίνος,
Κάποια στιγμή που γνώρισε τον Χριστό, έκανε ερωτηματικά. Ερωτηματικά. Ερωτώ τον ήλιο, μήπως είσαι εσύ αυτός που ζητάει η ψυχή μου, που έχει έρωτα και το ποθεί, έστω λέει, γιατί είχε ερωτική σχέση με τον Κύριο, και απαντάει, όχι, αυτός με έφτιαξε. Ερωτώ το ποτάμι που τρέχει, γάργαρο νερό και με ξεδιψάει, μήπως είσαι εσύ. Όχι, αυτός με έφτιαξε. Ερωτώ τα λουλούδια που την άνοιξη αναπέμπουν ευωδία και λέμε τι όμορφη που είναι η άνοιξη, και τα λουλούδια απαντούνε, αυτός μας έπλασε. Ερωτώ τα άστρα, το ίδιο. Ερωτώ τη θάλασσα, το ίδιο. Ερωτώ τα όντα που υπάρχουν πάνω στη γη. Εσείς είσαστε αυτοί που ζητάω. Όχι, αυτός μας έπλασε. Τότε ως εμεγαλύνθεις τα έργα σου Κύριε, σε μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα η σοφία επί σας. Πάνω από αυτά είναι ο Δημιουργός. Λέγει λοιπόν ο Κύριος, αν θέλετε να καταλάβετε ότι εγώ είμαι η ζωή, μπορείτε να με νιώσετε μέσα στα γάργαρα νερά των Αγίων Γραφών που σας έδωσα. Τι λέει ο Δαβίδ, ότι μακάριος ανήρ, ευτυχισμένος άνδρας είναι εκείνος που μελετάει τον νόμο του Κυρίου ημέρας και νυχτός. Που διαβάζει τον νόμο του Κυρίου μέρα και νύχτα. Έχουμε φτάσει και ζούμε μία εποχή παγερότατη. Να είναι γνώστες των γραφών οι αντίχριστοι και οι χριστιανοί να μην πλησιάζουν οι βαπτισμένοι το βιβλίο της Αγίας Γραφής, την πηγή αυτή που βγάζει θησαυρούς ουράνιους. Δεύτερον, θέλεις να γνωρίσεις τον αρχηγό της ζωής και να δεις ότι είναι η ζωή. Υπάρχουν στιγμές που μπορείς να κάνεις έργο αγαθό. Και δεν θέλεις. Υπάρχουν στιγμές που μπορείς να κάνεις έργο αγαθό και δεν θέλεις. Το κάνω συγκεκριμένο. Για να μην διερωτάσαι και λες δεν το γνώρισα τον Χριστό. Δίπλα σου στέκει μία ύπαρξη που έχει τη δική σου ανάγκη, τη δική σου βοήθεια, τη βοήθειας. Και τον αντιπαρέρχεσαι παρακαλώ, δηλαδή τον προσπερνάς και λες, ξέρεις, δεν πειράζει. Θυμίζει αυτό το πράγμα τη γυναίκα εκείνη που παρακαλούσε να δει τον Κύριο και κάθε Χριστούγεννα το σπίτι τον νοικοκύρευε ώστε δεν παίρνει άλλο και έλα Κύριε και στο σπίτι μου. Μπορεί να το γνωρίζετε, αλλά έχει την πραγματικότητα μέσα. Κάθε Χριστούγεννα πήγαινε ζητιάνος και ζητούσε γέροντας βοήθεια. Και η γυναίκα τον άφηνε χωρίς να του προσφέρει ούτε ένα ποτήρι νερό. Γιατί περίμενε τον Κύριο. Πήρε την απάντηση ότι εγώ ήμουν ο Κύριος που ήρθα στο πρόσωπο του γέρου. Στο πρόσωπο του γέρου.
εμείς, έλεγαν οι Εβραίοι, είμαστε τέκνα του Αβραάμ και είχαν και ένα εγωισμό μέχρι τρίτου ουρανού, που ήσαν παιδιά του Αβραάμ, από το σπέρμα του Αβραάμ. Γιατί είπε ο Κύριος ότι θα σου δώσω παιδί και από σένα θα προέρθουν όλες οι φυλές της γης, σαν τα άστρα του ουρανού. Ναι, λοιπόν, και από τον Κύριο και από τον Ιάννη τον πρόδρομο δέχτηκαν τσεκούρεμα. Τσεκούρεμα, ο Κύριος είπε, εσύ είστε τέκνο του Σατανά, όχι του Αβραάμ, και θα είσαι. Τέκνο του Σατανά. Το λέει η Γραφή μέσα. Εμείς λέει, πατέρα τον Αβραάμ έχουμε. Όχι, πατέρα του Σατανά έχει. Λέει ο Κύριος. Ο Ιωάννης ο πρόδρομος το ίδιο του είπε, δεν είστε τέκνα του Αβραάμ. Ποιήσατε ουν καρπών άξιων μετανοίας. Κάντε καρπούς που να φανερώνουν ότι βρισκόστε στη μετάνοια και τότε δικαιούστε να είστε τέκνο του Αβραάμ. Διαφορετικά, η αξίνη εις την ρίζα του δέντρου κείται, λέει ο Ιωάννης. Το ξινάρι που κόβουμε τις ρίζες είναι στη ρίζα του δέντρου, έτοιμο, γεωργή του Θεού δηλαδή, να σας ξεκουρεύει, να σας ξεκουρεύσει. Συνέβη αυτό, συνέβη. Ξεκουρεύθηκαν και διαλύθηκαν. Λέμε λοιπόν και εμείς το ίδιο σήμερα. Παιδιά του Θεού είμαστε και αγνοούμε το θέλημά Του και επομένως και δεν κάνουμε το θέλημά Του. Και λένε τώρα εδώ στα δικαστήρια, άμα δικαιολογηθείς και πεις δεν γνώριζα και έκανα αυτό, αυτή την παρανομία, άγνοια νόμου, τιμωρία, δεν σηκώνει παρανομία. Λοιπόν, παιδιά γέννησα. Θέλω να σταθώ λίγο σε αυτό το παιδιά γέννησα και να το δω και αρχικά, να το δούμε αρχικά. Ξέρετε κάτι, λέγει εκεί στην αρχή της Αγίας Γραφής, στη δημιουργία του ανθρώπου, ελάτε, ακούγεται μια φωνή, λέει, από τα βάθη των αιώνων, της Αγίας Τριάδος, δεύτε, ελάτε, ποιήσομεν να κάνουμε άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση. Πιο απλά, μας παρουσιάζει και ο Μωυσής με ένα ανθρώπινο τρόπο την Αγία Τριάδα, τρία πρόσωπα, να συνεδριάζει και να λέει θα φτιάξουμε άνθρωπο που να μας μοιάζει και να είναι εικόνα δική μας και να μας μοιάζει στη συνέχεια. Εικόνα δική μας. Τι είμαστε η Αγία Τριάδα? Ένας Θεός. Αυτή την πραγματικότητα τη γράφει ο Δαβίδ στη συνέχεια στους Ψαλμούς και λέει για τους ανθρώπους ημείς θεοί εστέ. Εσείς οι άνθρωποι και ο Δαβίδ προφανώς μαζί είσαστε θεοί. Και ο Κύριος λέει σε ένα σημείο πάλι ο Ψαλμός, είναι ο Θεός των θεών, των ανθρώπων που είναι μικροί θεοί. Θεοί μικροί και οι υψής του πάντες. Θεοί εστέ και οι υψής του πάντες. Είμαστε αρχοντάνθρωποι, δεν είμαστε κακομύριδες. Και θέλει να κάνει αυτή την αποκατάσταση ο Κύριος και
και δεν χαμπαρίζουμε να καταλάβουμε ότι Κύριε, να του πούμε, έλα να αποκαταστήσεις, να ξαναφτιάξει την εικόνα που εμείς χαλάμε. Λέγει και πάλι ο Δαβίδ. Βλέπει ο Δαβίδ με τα μάτια του Αγίου Πνεύματος ότι ο Θεός έφτιαξε όλα ωραία, όλα ευλογημένα. Και όποιος περπατάει πάνω σε αυτή την ευλογία, αρωματίζεται. Αρωματίζεται. Όμως, ο αντικείμενος, ο διάβολος και τα όργανα του που είναι είτε δαίμονες είτε άνθρωποι, αυτά που έκτισε ο Κύριος, τα γκρεμίζουνε. Τα γκρεμίζουνε. Την ομορφιά της Αγίας Ελλάδος που έστησε μέσα, αυτή την κρέμισε πρώτος ο διάβολος και μετά την κρεμίζουμε και εμείς στη συνέχεια. Και λέει ο Δαβίδ, Κύριε, ασύ κατηρτήσω, αυτοί καθήλων. Κύριε, αυτά που εσύ γκρέμισες, με συγχωρείτε, αυτά που εσύ έκτισες, αυτοί οι αντίπαλοι σου, τα γκρέμισαν. Τα γκρέμισαν οι αντίπαλοι σου. Δυστυχώς ζούμε σε όλο το μεγαλείο, μέσα σε εισαγωγικά το μεγαλείο, σε όλο το μεγαλείο το γκρέμισμα. Γκρεμίζεται η οικογένεια, γκρεμίζεται το σχολείο, και όταν λέμε γκρεμίζεται το σχολείο εννοούμε προσπαθούμε να αφαιρέσουμε από τις ψυχές των παιδιών που είναι αγνές την ιερότητα και να εμβάλλουμε μέσα σε αυτές τις βαρβαρότητα. Φωνεύονται ζωές, σκοτώνονται ζωές αθώες, αδικούνται οι φτωχοί και μόνο οι φτωχοί αδικούνται. Γίνονται ληστείες και αρπαγές και αδικίες, λέει και ο Δαβίδ πάλι στο ψαλτήρι μέσα, Κύριε, κύκλο της Ιών, τόκοι και αδικίες και όλα τα κακά γίνονται, κύκλο της Ιερουσαλήμ. Τώρα, ανάμεσά μας και αδίστακτα γίνονται όλα τα κακά. Και όταν λέμε όλα, κυριολεκτούμε και ξέρετε ποιο είναι πραγματικότητα. Δεν διαμαρτύρεται κανείς, χαίρεται γιατί γκρεμίζονται. Χαίρεται γιατί γκρεμίζονται. Και αν υπάρχει καμία ψυχούλα, λέει, εγώ θα βγάλω το φίδι από την τρύπα. Μην το βγάζω το φίδι έξω, του λέω, βγάλω το φίδι από εδώ μέσα που είσαι. Τα φίδια από εδώ που έχεις, βγάλε και τα φίδια. Και τι εννοώ με αυτό. Είναι ανοιχτή μία τηλεόραση και δείχνει όχι όσες ασχήμες εκ του φυσικού μπορεί να τις συγχαίνεσαι, αλλά στην τηλεόραση έτσι ώστε να υπεραίρεσαι και να χαίρεσαι και να ειδονίζεσαι και δεν ξέρω τι άλλο να κάνεις και να λες καλά κάνει που λέει και δεν διαμαρτύρεσαι. Δεν διαμαρτύρεσαι. Κοιτάξτε εδώ κάτι. Μέσα από τους αιώνες έχει προφητευτεί, ότι θα έρθει εποχή, που το Ευαγγέλιο θα έχει αργία. Πώς λέμε σήμερα, είναι αργία και κάθομαι να ξεκουραστώ.
θα έρθει η εποχή που το Ευαγγέλιο θα έχει εκείνο αργία. Όχι από μονάχο του. Θα το έχουμε βάλει σε αργία. Το λέει ο υμνοδός Εκκλησίας. Τη μεγάλη Σαρακοστή που αρχίζει το μεγάλο κανόνα λέει μέσα αργεί το Ευαγγέλιο. Αργεί. Δηλαδή το έχουμε βάλει σε αργία. Μέσα στο ψυγείο και είναι εντάξει το Ευαγγέλιο. Και κατά τα άλλα πάμε καλά. Αργεί το Ευαγγέλιο. Μεγάλη δουλειά. Και οι πατέρες λένε ακόμη θα έρθει η εποχή που ένα μικρό, πολύ μικρό ποσοστό θα λέει Κύριε, έλα μαζί μου. Σε αγαπάω, σε πιστεύω, σε λατρεύω. Το έχουμε ξαναπεί, το ξαναλέμε, έχει το όνομα στην Αγία Γραφή Λίμα. Λίμα σημαίνει υψηλογιώτα δύο μη, Λίμα υπόλοιπο. Λίμα κατ' εκλογήν γέγονε. Το ξυγόκινο το πράγμα, ότι δηλαδή επειδή βλέπει ο Θεός την πρόθεση του Α, του Β, του Γ, την πρόθεση, προσέξτε, τιμάει την πρόθεση, δεν καταλαβαίνουμε το πράγμα, την τιμάει την πρόθεση ο Κύριος και πάνω στην πρόθεση σου λέει πάρε και τη δύναμη, τουλάχιστον δώσ' του την πρόθεση και να δεις αν δεν προχωρείς το τρένο. Τι πρόθεση να πεις, Κύριε μου, ναι, εγώ αδυνατώ. Και πράγματι, το λέει και ο ίδιος. Χωρίς εμένα δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αφού λοιπόν δεν μπορείς, εγώ σου ζητάω ένα πράγματάκι. Δώσε μου την πρόθεσή σου και θα δεις ότι εγώ θα σου δώσω να καταλάβεις ότι και μπορείς. Ότι και μπορείς. Την πρόθεση και μόνο την πρόθεση. Αυτό λοιπόν το λίμα, το υπόλοιπο που θα αγαπάει τον Χριστό, που θα είναι μικρό, γιατί λέει ο Κύριος μη φοβού το μικρό πίμιο. Θα είναι του Χριστού καλοπροαίρετο, ευλογημένο. Κοιτάξτε κάτι. Δεν θα το βλέπουν αυτό οι περί γύρω από εμάς, γιατί δεν φαίνεται στους πολλούς αυτό. Θα φαίνεται στους λίγους που θα είναι αρωματισμένοι με το άρωμα του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε δυστυχώς φτάσει σε ακραία σημεία, σε ακραία σημεία. Νομίζω ότι καταλαβαίνετε, αυτοί που είναι ταγμένοι να είναι στη Σκοπιά, έχουν παρατήσει τη Σκοπιά. Δεν φυλάνε το στράτευμα. Αυτοί που είναι ταγμένοι να βοσκήσουν τα πρόβατα, έχουν παρατήσει τα πρόβατα και το ελίκι. Αυτοί που είναι ταγμένοι να είναι θεματοφύλακες, να φυλάνε δηλαδή σύνορα, και τα ιερά και τα όσια μπορεί να μην είχανε Χριστό οι προγονείς μας. Αιωνία του συμνήμη, όταν παρουσιαζόταν ο Κύριος έλεγαν ότι πάνω από όλα είναι και από τη μάνα και από τον πατέρα, ο Σωκράτης, μη τρώστε και πατρώστε και των άλλων προγόνων, απάντων τιμιότερων εστίνη πατρίς. Πάνω, μητρώστε και πατρώστε, προσέξτε. Και τη μάνα και τον πατέρα, την οικογένεια. Και από όλους προγόνους που έχουν φύγει, που σημαίνει όλη την παράδοση, είναι η πατρίδα που φυλάει αυτά τα πράγματα. Σήμερα η έννοια αυτή, η έννοια αυτή, πατρίς, οικογένεια, θρησκεία, έχουν σβήσει από το χάρτη. Έχουν σβήσει από το χάρτη. Έχουν γίνει αντικείμενο χλέβης
Επαιγούν και κοροϊδίας. Έχουν βγει στο χάρτη. Σβήσανε οι αξίες. Έχει η ζωή αξία. Βεβαίως η αξία η ζωή. Στην έδωσε και σου λέει και τη σέβεσαι τη ζωή. Τη σέβεσαι, τη σέβεσαι τη ζωή σου. Και αυτή ακόμα η ζωή έχει χάσει την ομορφιά της και την αξία της. Οι πρόγονοι μας λέγανε λοιπόν σεβασμό χωρίς να έχει έρθει ο Χριστός στο σπίτι, στην πατρίδα, στα ιερά και τα όσια. Το λέγανε και αυτό. Στα ιερά και τα όσια. Λέει θα έρθει καιρός. Ρωτήσανε τον Αϊνστάιν. Θα γίνει τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Και ξεπίδησε το ερώτημα και πήγε πάρα πέρα. Λέει, εγώ θα σου πω ότι μπορεί να γίνει τέταρτος παγκόσμιος πόλεμος, αλλά τότε θα γίνει με πέτρες. Που σημαίνει απλά ότι δεν θα υπάρχει τίποτα όρθιο, λίγοι άνθρωποι και αυτοί θα πολεμάνε με πέτρες. Όχι με τόξα και με τέτοια πράγματα. Είπε ο Αϊνστάιν. Αυτό έχει νόημα στο βάθος. Νόημα. Όταν όλα έχουν ποδοπατηθεί, τότε όλα ισοπεδώνονται. Γαία πυρήμιχθεί το υγιή, ανακατεύεται στη φωτιά. Έχουμε παραδείγματα. Έχουμε παραδείγματα. Μου είπαν, δεν ξέρω αν ο Βασιλάκης του είναι γνωστό αυτό που θα πω τώρα. Θα το πω με επιφύλαξη μεγάλη. Το έλεγα στον αδερφό του Τάσο χτες αυτό το πράγμα. Χτες. Με πληροφόρησε κάποιος άνθρωπος ότι εκεί που ξέσπασε το τελευταίο τσουνάμι στην Ιαπωνία και σκέπασε και δεν ξέρω τα εργοστάσια που χάλασε, είχαν παραγγελθεί κάρτες πολίτη από κράτη ευρωπαϊκά. Και χάλασε το πεσχέσι, επειδή έπεσε σε εργοστάσια επάνω το τσουνάμι και σταμάτησε η διαδικασία. Γιατί το λέω αυτό το πράγμα τώρα, θα το καταλάβετε αμέσως. Πάει, χαθήκαμε, φωνάζουμε. Πληγόμαστε, τέλος. Ο κόσμος αφανίζεται. Βλέπετε ότι άλλα λέει ο γάιδαρος, άλλα γαϊδρολάτης, θα κάνουμε αυτό και πέφτει το τσουνάμι και στα παίρνει όλα. Άλλα σκέπτεται, ναι. Ο γάιδαρος κι άλλα. Ναι. Συνεπώς εδώ παραγγέλνουμε και έρχεται το τσουνάμι και θα πίνει πάνω. Αυτό, για να καταλάβουμε ότι όμως, δεν είναι στο χέρι μας. Γι' αυτό υπάρχει όμως η άποψη ότι είναι τεχνητό. Η άποψη? Ότι είναι τεχνητό. Αυτό που λέω τώρα εγώ. Το τσουνάμι. Αυτό που γίνεται τώρα. Ναι, υπάρχουν επιχειρήματα. Δεν το έχω υπόψη. Γιατί αποδεικνύουν ότι είναι τεχνητό. Γιατί? Ότι είναι υποθαλάσσια ατομική βόμβα. Στήλη ατομικής βόμβας. Ναι. Η οποία εκρήκνεται υποθαλάσσια. Όταν θέλουν αυτοί της νέας εποχής οι αντίχριστοι που κυβερνάνε τον κόσμο, τον πλανήτη. Και τι έφταιγε η Ιαπωνία. Για να δημιουργήσουν την οικονομική κρίση της Ιαπωνίας, γιατί στα σχέδιά τους έχουν το crack το οικονομικό που θα επηρεάσει η παγκόσμια οικονομική κοινότητα να προέρχεται από την Ιαπωνία. Το λέω ο πατήρ Νεκτάριος Μοναστιώτης σε μια ομιλία του το 1987. Διάβαζε τα σχέδιά τους. Λοιπόν, θέλω να πω πάνω σε αυτό μια θήκη. Αυτό ακούστηκε σε κήρυγμα που είπαν στην Αγία Μαρίνα που λέω τώρα. Ναι. Από τον πατέρα Γερβάσιο. Και ότι άλλος ιερωμένος προσπάθησε, επειδή δεν το πίστευε αυτό που υπόθηκε τώρα πέρα, να ρωτήσει μέσα σε γραφεία στην Εθνική Άμυνα και να πάρει την απάντηση από μια υπάντηλο. Λέει ότι ναι, είχαμε παραγγείλει και από εδώ. Κάρτες. Άλλο αυτό. Ο Μητροπολίτης Πειραιώς είπε ότι τα τσιπάκια ο Παπαντρέου τα έχει αγοράσει εδώ και ένα χρόνο. Άρα
Και βρίσκονται και τα φυλάνε στην Κεσαριανή τα μάτια 24 ώρες το 24ωρο. Και έχει πάρει 10 εκατομμύρια τσιπάκια σε καλή τιμή μάλιστα. Δηλαδή τους τα ακριβοπλήρωσε, όχι τα πλήρωσε τα πήρε τσάμπα. Πάντως, να έχουμε Βασιλάκη, δηλαδή μου το λέω κάθε φορά αυτό και το πω και, το πω και τώρα. Θα πάρουμε τις κάρτες, ρωτάει ο άλλος, έτσι. Εγώ λέω, δική μου είναι η σκέψη γιατί θέλω να στηρίξω κάποια αλήθεια. Δηλαδή, αν εγώ ο Κώστας ο Αδάμ δεν εφαρμόζω το Ευαγγέλιο να βγάλω τα αγκάθια μου που έχω μέσα και έχω χαμένη την ελευθερία, την ελευθερία γιατί με κυβερνούν τα πάθη, θα πάρω ή δεν θα πάρω κάρτα, ερωτώ. Άλλο είναι το ένα. Θα πάρω, το ερώτημα και, και το ένα πρέπει να τηρηθεί. Και το άλλο. Για τα αγκάθια και το άλλο. Αυτό είναι το δεύτερο. Το ένα αφορά τις προσωπικές μας αμαρτίες. Ναι, άρα θα είμαι ελεύθερος. Δεν θα το πάρω. Και το δεύτερο αφορά την ομολογία πίστεως. Πιστεύω, δεν πιστεύω. Έχει μεγάλη σημασία. Το ένα όμως χωρίς άλλο δεν κάνει. Και το ένα δηλαδή, και το άλλο. Δεν είμαι ελεύθερος εσωτερικά. Δεν είμαι ελεύθερος εσωτερικά από τα πάθη μου. Μη λέω θα πάρεις την κάρτα του αλουνού. Αφού την έχω πάρει εγώ. Γιατί βασιλεύουν μέσα οι αδυναμίες μου και τα πάθη. Μιλάμε αστεία πράγματα. Όταν είσαι ελεύθερος εσωτερικά, λες το Θεό αγαπάω και πεθαίνω. Δεν είσαι ελεύθερος εσωτερικά, τελείωσες. Και σήμερα γιορτάζω. Θα κάνω μια ερώτηση. Θα κάνω μια ερώτηση. Για όλα αυτά που είπα και έχω αποξηνωθεί από όλα αυτά που είπε και ο Ιωάννης, που είπε και ο Σοκράτης. Ποιος θέλει. Εγώ πιστεύω, γνώμη μου, δεν ξέρω τι ο άλλος λέει, ότι φταίνει οι εκάστοτε εξουσίες. Όπως και στην περίπτωση του Χριστού, αυτή φταίξε. Γιατί δεν θέλαν την αλήθεια. Θέλαν όλα του βοδόματός τους. Τελείωσες. Λοιπόν, φταίνει οι εξουσίες. Τελείωσε. Αδερφός, κανείς, δώστε το πάντως. Θα ρωτήσω εγώ τον Ιωσήφ. Ναι. Αδερφέ, ποιος τους έβαλε τις εξουσίες, ποιος τους έβαλε στην εξουσία. Ο κόσμος. Εγώ. Τότε, γιατί φταίνε. Μα εσύ ο κόσμος να βάζεις, θα βάλεις κάποιον. Τότε. Εκ των γραμμάτων θα βάζεις κάποιον. Δεν μπορεί έτσι να... Εγώ πρέπει να λέμε ότι αφαιρέσαμε τον Άσο από τη ζωή μας και προσθέτουμε συνέχεια μηδενικά. Αυτό ο Άσος είναι ο Ιησούς Χριστός, η θρησκεία μας. Αυτό πρέπει να το βάλουμε μέσα στην ψυχή μας και να το καταλάβουμε. Από τη στιγμή που αφαιρέσαμε τον Άσο, τα μηδενικά είναι άχρηστα. Δεν μπορεί να θρήσει τίποτα. Τελείωσε. Πάντως ο κόσμος σε γενικές γραμμές... Ο κόσμος είμαστε κι εμείς. Μα αυτό λέμε. Ότι τι. Ό,τι κάνει παρεμματίζεται από τις εξουσίες. Τώρα, εμείς άμα θέλουμε να τις αφισβητήσουμε και λέμε ότι θέλουμε, ας λέμε. Εδώ και ο Θεός το λέει ότι οι εξουσίες εκμεταλλεύουν τους λαούς. Και η Καινή Διαθήκη και αυτού ένας κάποιος ψαλμός του Δαβίδ. Ότι οι εξουσίες εκμεταλλεύουν τους λαούς. Αλήθεια. Είναι ένας θείας ο συνειδητοποιεί και απαντεώνει. Βγάζουμε την ουρά έξω. Και βγάζουμε, δεν τελείωσα. Και θα συνεχίσει. Και οι εξουσίες είναι οι γραμματιζούμενοι, οι λεγόμενοι. Ακριβώς. Ναι, αυτοί ξέρουν και. Όχι. Όχι. Όχι, μην λες όχι. Εγώ θα σταθώ δίπλα στην άποψη του Βασίλη. Έχουν κουνήσει εξουσίες άνθρωποι απλοϊκοί που έχουν μέσα τους Χριστό. Έχουν κουνήσει εξουσίες. Άρα δεν υπάρχουν αυτοί που έχουν εξωτό μέσα για να κουνηθεί η εξουσία. Μη λέμε και αστεία πράγματα. Ναι, αλλά άγνοια, άγνοια τελείωσε. Όλες οι εξουσίες, μία πίσω στην άλλη που βγάζει και βάζει ο κόσμος, είναι όλοι. Δεν είπαμε όχι. Αυτό έχει υποθεί. Ο κόσμος βάζει τις εξουσίες αυτών που θα του δώσει.
Α. Την παρανομία, ε. Ναι. Λοιπόν. Όλοι μας κυνηγάμε την παρανομία. Είπα. Κάποιο πρέπει να βάλουμε. Κατά ανάγκη. Όχι κάποιο πρέπει να βάλουμε. Να βάλουμε αυτό που θα μας δώσουν. Την παρανομία. Έτσι λένε. Έτσι, θα μας δώσουν. Έτσι γίνεται. Έτσι γίνεται. Οπότε όλα λάθη είναι αυτά. Των ανθρώπων που μετά μαζεύουν τα αυτιά. Τώρα αυτή, αυτός ο διάλογος που λέμε. Διότι αν ο Ιωσκόρος παρουσιαζότανε, θα πεθαίναμε από την εμφάνισή του. Αλλά παρουσιάζεται με τέτοια μορφή και τον αγκαλιάζουμε, γιατί μας κάνει πράγματα που τα πιάνουμε χειροπιαστά και μας ικανοποιεί. Το Άγιο Πνεύμα πρέπει να κουραστείς, να προσκυνήσεις για να το καταλάβεις ότι απολαμβάνεις. Αλλιώς πήγαινε στα επίγεια και μην μιλάς για... Δεν μιλάνε για αυτό. Να κάνω ένα ερώτημα, Βασίλη. Ναι. Ένα ερώτημα. Φταίνε οι εξουσίες εμείς. Έτσι. Ναι. Επιμένω εγώ. Άρα καθόλου εμείς. Ε. Καθόλου εμείς μόνο. Ασφαλώς και εμείς. Μα αφού εμείς τους βάζουμε... Τελείωσε. Τι θέλετε. Τελείωσε. Είναι και το πιο άλλο. Αυτό που λες τώρα είναι σαν να μας κοροϊδεύουν. Μας και... Τι μας κάνουν, δεν το ξέρω. Όχι, 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 όχι. Ξέρετε δεν το κοροϊδεύουν και εσύ το ίδιος. Δεν σε κοροϊδεύουν. Συγγνώμη. Θα βλέψει μέσα σου. Τι είναι βασίστα, μάτσα. Είναι μια ιστορία. Λοιπόν, για να τελειώνουμε. Για να τελειώνουμε. Κάτσε για λίγο βαγγελί κάτω, λίγο, λίγο, λίγο. Πόσο μας αγαπάς και μας ανέχεσαι, Κύριε Ιησού Χριστέ. Πόσο μας αγαπάς και μας ανέχεσαι. Μεταξύ μας δεν ανεχόμεθα ένας τον άλλον για τυποτένια πράγματα, ε. Και ο Κύριος μας τα δίνει αξιοπά και σε μεγάλο βαθμό. Βασίλη, προηγουμένως είπα, αυτό που λες τώρα, είπα εγώ, τα αγκάθια βγάλε πόσα, βγάλε τα αγκάθια από μέσα σου, τελείωσε από μέσα. Γιατί δεν τα βγάζεις, ε? Γιατί δεν τα βγάζεις. Γιατί λέμε ότι είμαστε χριστιανοί. Ερώτημα που δεν επιτρέπει να απαντήσω. Γιατί να μην απαντήσεις, να απαντήσεις. Εσύ, άμα τα βγάζω, το βλέπεις. Πού να το δω. Ε, λοιπόν, άλλο τόσο το καταλάβεις να μας το πω. Έτσι είναι. Λοιπόν, δεν φαίνεται τίποτα, τελείωσε. Προσπάθεια χρειάζεται. Λοιπόν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Δάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Δάνατος ελέησον ημάς, Άγιος Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος Δάνατος ελέησον ημάς. Πάντα λοιπόν ο Ιησού Χριστός, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτε η βασιλεία σου, ευθέτε το θέλημά σου, όσο σου αναλέω και επιδικείς. Τον άρτον ημών των Εβραίων σου δώσε την σήμερα και άφησε την το οφειλήματα ημών, όσο και εμείς αφήρωμε τους οφειλέτες ημών. Και είσαι να έχεις εμάς και αυτό, αλλά είσαι εμάς από του πολιού. Χριστός Ανέστη, εν νερών, θανάτων, θανάτων, πατήσας και της έντης μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αναστάς ο Ιησούς από του τάφου, καθώς προείπε, έδωκε και μη την αιώνια ζωή και το μέγα έλεος. Αμήν. Την άλλη Δευτέρα πάλι, έχει 15 του μηνός. Να, λοιπόν, παίρνουμε τα πράγματα. Βάγε, δεν τι κάνεις. Πες τώρα, Βασίλη. Ζω πάνε έτσι. Να τελειώνω. Κάτω, δεν τι άσχο. Ε. Τι χρόνο. Ε.